Καλωσορίζετε σε μια σειρά από παρουσιάσεις παιχνιδιών από το κανάλι μας. Όλα τα βίντεο από εδώ και στο εξής θα είναι στα ελληνικά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που ήθελα να παίξω μετά το Inside, αν και προηγείται από αυτό χρονικά. Είναι το Limbo. Για να το δούμε. Είναι παιχνίδι στο ίδιο στυλ, με side-scrolling στοιχεία, το χαρακτήρα, όλα είναι σε ένα grayscale φόντο. Ας πάμε όλο. Ο χαρακτήρας είναι λίγο ιδιόμορφος και νομίζω τα πόδια του είναι λίγο πιο μικρά. Ξεκινάμε βρισκόμενοι πάντα στο πουθενά και πάμε! Προσεχή, μην πέσεις. Με τα βελάκια παίζετε. Και με το κοντρόλ μπορεί να μεταφέρει κάτι. Όπως εδώ για να ανέβει. Και από τα σκηνιά πιάνεται. Και ο μόνο που δεν ξέρει να ανήκει στην ομάδα των μαχητών ή το διάσημο. Αν τα καταφέρει, αν είναι μαχητής. Υπάρχει ένα φίλτρο noise στο παιχνίδι το οποίο δείχνει να δίνει μια ατμόσφαιρα noir, δεν είναι τόσο καθαρό. Είναι επίτηδες. Έχω παίξει ένα άκρη παιχνίδι. Προφανώς για να ανέβετε εκεί πάνω πρέπει να αφήνετε τη βάρκα. Ικανοποιητικό ανοίξω για αυτό το σπράιτ. Επαναλαμβάνω, μου φαίνεται κοντά τα πόδια. Δεν κάνεις για μπάσκετ. Οπ! Δεν είναι παγίδες. Μπέστε πάνω. Καλύτερα. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε τίποτα για να πούμε. Αλλά εδώ. Όχι έτσι. Αυτό έπρεπε. Τι κάνεις μάνα μου. Πώς εκεί πως κατεβαίνεις. Δεν ξέρω αν έχει άλλα.
Oops. I need to restart. Πάμε. Χαρακτήρα σας δεν ξέρει πολύ. Ξεχάσα λοιπόν τις φωτιές και τα μακουβούδια του Inside. Γατάκι. Yep. Voilà. Παράγνες. Πίδα, πίδα. Θα πυριστείς ρε μαύρε. Μπορώ να την πεις και αράχνη αυτή, αλλά το κεφάλι δεν βλέπω. Δεν σε σκοτώνει. Με ρυθμό. Τι πλάνα έχει ο Φρόντο.
κρατικά τα οποία είναι αρκετά καλά για τη γλώσσα. Λίγο ενοχλητικό, υπερβολικό το στοιχείο αυτό το γκρέι. Δεν θα το πατήσει. Θα ήταν λιγότερο. Τρέξε! Σήκω πάνω! Τρέχατε εκεί, δε φαρμακοποιία, τον παλικάρι δεν σαν λέει. Άμα ήταν έτσι σαν παλικάρι. Πήγερα. Τι είναι αυτό. Εμένα βγήκε. Αυτό πιο σωστό. Αυτό είναι το αντού του παιχνιδιού, η γρίφη. Σε βάζει να σκέφτεσαι και όχι απλώς να πυροβολείς όπου να είναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Έτσι πρέπει. Τελικά αυτή την υπηρεσία είναι λύση. Είναι δαμνικές. Τι είναι αράχνη. Πάτησα το κουμπί. Άντε πάλι. Είδες που το έχεις. Πρόχω τώρα.
Το πόδι είναι. Εδώ είμαι. Όχι, έμεινε. Φέρτο εδώ. Μην παλεύεις. Και το όνομα να τελειώσει. Θέλω αυτό. Yep. Δεν πρέπει να έχει κάποιον ήχο. Το πέρασες. Κοράκι. Τι προμηνάνε τα άσπρα και τα κόκκινα. Κοράκια. Δεν ξέρω αν τα χρώματα είναι σωστά. Πάμε! Άλλη! Τώρα! Ου! Τέλεια, έτσι, έτσι να το κάνεις. Αυτός που μάθησε και τι είναι. Μπουκάλι. Τι είναι αυτό. Πρώτο σύμπαν. Κουλίχη. Κάνε λίγο χάρης. Έτσι. Καλά το πας. Ουπς. Έλα εδώ εσύ. Εσύ. Δεν θα το σχολιάσω. Εδώ, όχι. Ούψ. Εδώ. Δείτε ότι μηχανισμός είναι άπορα.
Πηδάμε. Όπ, το γέι. Να είναι τα παιδιά. Μήπως θα φάνε ένα σπουλκάκι. Φάνει. Yep. Κάτι έφαγες.
κάνεις βρε μάνα. Μύγει. Κρίστε να βρεθείτε το πιο πράγμα. Πιστεύω ότι σας λείπει το inside. Πέρασε. Σκούρι.
Και ο παγόνας πρόκειται τίποτα. Μην το έπρεπε και το φορές μου.
And that is why white men can jump. Oh. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι στη γη. Yep. Το δοκίμασα. Καλά το φέτο είναι. Ω! Πρόχτω. Δεν έσπασε. Όχι, πάμε. Έπρεπε να πηλήξει.
Τύπησε. Δεν καταλαβαίνω. Είδες που το έλεγες. Όλα σε μπορώ να ξαναπάμε πίσω.
Έτσι, έτσι, πιο. Πάμε. Τους γουρίγκοι δεν πέθανε. Πεθάνε και τους φίλους του. Για να τους έτσι πει το παντελώς κάτι λίγο να πει καθυστερεί το να κάνει μια. Δεν έπρεπε να πάει. Τι πήρε εκείνης με πίσω. Δεν έχει βγει.
Τι να μην πετύχει εκεί πέρα. Αχα. Όλα είναι φυσική. Και εσύ έπρεπε να γίνεις καλύτερα. Όχι, τα πας περίφημα. Α, οκ. Κουτάκι. Κλείσαν το κουτάκι. Τέλεια.
Τέλεια. Νομίζω ότι κάτι κάπου θα τελειώσουμε. Γιατί έχουμε κολλήσει. Ελπίζω να σας άρεσε το παιχνίδι. Περιμένετε τη συνέχεια.